Υψηλό κόστος ενοικίασης, υπέρογγοι λογαριασμοί ρεύματος και δραματική αύξηση των βασικών αγαθών κάνουν τη φθηνή στέγη να μοιάζει με όνειρο θερινής νυχτός για τους νέους. Δεν μπορεί να ζήσει πλέον ένας νέος όπως είμαι εγώ στην ηλικία των 22 ετών, όταν και το ρεύμα έρχεται στα ύψη, τα ενοίκια είναι στα ύψη. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και τα τελευταία δύο χρόνια όχι μόνο δεν μειώνεται το μίσθωμα, αλλά αυξάνεται κιόλας, δηλαδή ζητάνε αυξήσεις. Είναι δύσκολο και σύν της άλλης όταν ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα έξοδα της καθημερινότητας, ώστε ένα νέο παιδί να μπορεί να έχει μια φυσιολογική καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στην Πάτρα τα κινητά που διατίθενται προς μίσθωση ξεκινούν από 250 ευρώ για γκαρσονιέρες και φτάνουν έως τα 750 ευρώ για τριάρια. Οι τιμές ενοικίας φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, αν πρόκειται για νεόδμητες κατοικίες και για το αν διατίθενται ως επιπλωμένα στην αγορά. Η κατάσταση στην Πάτρα διαμορφώνεται από την μεγάλη ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αναφορικά με τα οικιστικά ακίνητα προς ενοικίαση. Η ζήτηση είναι πολύ υψηλή, η προσφορά είναι μικρή. Ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει τη συγκεκριμένη συνθήκη είναι η παλαιότητα των κτηρίων στην Πάτρα, η ανοικοδόμηση που τελευταίως αρχίζει να παίρνει μπρος δειλά-δειλά. Δέσμοι μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση των νέων για την έβρεση φθηνής στέγης αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση εξετάζει την επιδότηση επιτοκίου για δάνεια αγοράς πρώτης κατοικίας, την χορήγηση ενοικίου σε ευρύτερες ομάδες πολιτών με ισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, την επιδότηση επιτοκίου για δάνειο επισκευής πρώτης κατοικίας, άτοκα δάνεια για την αγορά ή την επισκευή της πρώτης κατοικίας, καθώς και μακροχρόνια μίσθωση και αγορά στη συνέχεια του σπιτιού με έκπτωση τιμής ή συμμετακαταβαλλόμενα ενοίκια. Τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν στηρίξει όσο πρέπει ούτε τους νέους αλλά και όλους τους πολίτες, μπορούμε να πούμε. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να αντιδράσει επιτέλους, απαιτούμε να αντιδράσει επιτέλους όπως πρέπει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Υπάρχουν για παράδειγμα ιδιοκτήτες που τα έχουν κλειστά τα κινητά τους και δεν έχουν την οικονομική παρότρινση ή βοήθεια που θα χρειαζόντουσαν για να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν, παραδείγματι. Ή υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν με μια κυβερνητική υποστήριξη που βοήθεια να επενδύσουν σε ακίνητα. Ο Ιάκωβος που ζει στην Ολλανδία τονίζει πως η μεγαλύτερη δυσκολία στην Ελλάδα συγκριτικά με το εξωτερικό είναι η χαμηλή μισθή και όχι οι τιμές των ενοικίων. Παίζουν και άλλα πράγματα. Παίζουν και οι μισθοί σίγουρα που είναι μεγαλύτεροι. Εδώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο δύσκολο να μείνω εδώ από ότι θα έμενε. Εκτιμήσεις αναλυτών θέλουν η αδυναμία των νέων να εξασφαλίσουν στέγη μακριά από το πατρικό του συνδέεται με το δημογραφικό έλλειμμα που διαπιστώθηκε στην τελευταία απογραφή.